δικό σου σώμα αγκαλιά. Έχεις ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Και ευτυχία υπήρξε στα παιδικά μου χρόνια, αλλά επίσης υπήρξε και δυστυχία και στέρηση. Λόγω επειδή ότι... χώρισαν οι γονείς σου. Ναι. Όταν ήμουν τριών ετών που χώρισαν οι γονείς μου, έκτοτε τον πατέρα μου εγώ δεν τον έζησα. Τον έζησα πολύ ελάχιστα μέχρι που φύγαμε από το Ηράκλειο όταν ήμουν 7 ετών. Το ότι εσύ δεν είχες τη τύχη να έχεις και τους δύο γονείς σου και την αγκαλιά του μπαμπά σου όποτε την ήθελες, σε έκανε να είσαι ένας μπαμπάς πολύ τρυφερός, πολύ δοτικός. Ναι, ναι. Δεν θα πω περισσότερο ή λιγότερο, αλλά είναι τρυφερός. Δηλαδή τα παιδιά μου τα αντιμετωπίζω τώρα που είναι 17 ετών, ας πούμε, και είναι έφηβα και παιδιά τα οποία πια είναι προσωπικότητες αυτόνομες. Εγώ τα. Πώς να πω, του συμπεριφέρομαι σαν να είναι μωρά. Το γιο μου, την κόρη μου. Ο γιος μου τώρα είναι 85, ας πούμε, και εγώ τον παίρνω και τον αγκαλιάζω και τον φυλάω σαν να είναι μωρό παιδάκι, ας πούμε, και την κόρη μου τα ίδια. Πες μου για τη σύζυγό σου, πότε κατάλαβες ότι είναι η γυναίκα τη ζωή σου και αυτή που ήθελες να είναι η μαμά των παιδιών σου. Αμέσως. Αμέσως έγινε. Δηλαδή την γνώρισα το 1984, Μάιος μήνας ήταν. Από τις 5 Ιουνίου του 1984 συζούμε. Δηλαδή σου άρεσε η γυναίκα σου, ναι. Τη διεκδίκησες. Όχι, δεν είμαι έτσι. Δεν είμαι έτσι. Νομίζω ότι είσαι ντροπαλός. Είμαι πάρα πολύ ντροπαλός. Είμαι πάρα αλήθεια. Πολύ. Πάρα πολύ, ναι, αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ ντροπαλός και είμαι σεμνός εκεί που πρέπει. Σ' αγαπώ και ο γάμο πολύ πάρα πολύ και τα παιδάκια μου όλα, τα γονάκια μου σου εύχομαι υγεία και χαρά και ευχηρία. Η μανούλα σου αγαπάει πάρα πολύ. Είχα δει στα 25 χρόνια στη βράβευση που είχε γίνει το 10 νομίζω. Ναι. Ένα βίντεο με τη μαμά σου που ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη με τα συναισθήματά της και μίλησε πάρα πολύ γλυκά για σένα. Χαίρεσε που όταν έγινες νοσός και έβγαλες και κάποια χρήματα κατάφερες ίσως να κάνεις και τη ζωή της οικογένειάς σου πιο άνετη. Η μάνα, βέβαια, ναι, σαφέστατα. Και αυτός ήταν και ο στόχος. Δηλαδή κάποια στιγμή το σκεφτόμουν ότι αν ποτέ προκύψει, ήξερα από μικρό παιδί, αλήθεια είναι αυτή, ότι από μικρό παιδί ένιωθα ότι κάτι θα συμβεί, χωρίς να είναι προσδιορισμένο, κάτι θα συμβεί και θα είμαι ξεχωριστός μέσα σε μια κοινωνία που ζω. Και η μάνα μου ήταν η πρώτη, θα έλεγα, που από μικρό παιδάκι, επειδή αντιλαμβανόταν ότι υπάρχει το χάρισμα, μου έλεγε: Νοτάκι μου, εσύ πρέπει να γίνεις τραγουδιστής και ηθοποιός, να γιατί κάνω και είμαι και ο αστείος. Όντως τα λες ωραία. Ναι, ναι. Αυτό σαρκάζομαι, ξέρω εγώ, κάνω και πάλι. Σε είδα και στο μαγαζί, αλλά και τώρα που μιλάμε. Ναι, αστείος τύπος είμαι, μην με βλέπετε για σοβαρό. Αλλά από την άλλη λέω και με βλέπεις έτσι για νούμερο που η μούρη μου το δείχνει, ας πούμε, γιατί δεν είμαι. Και εγώ τραγουδούσα δημόσια από τριών ετών, δημόσια συσσαγωγικά. Ναι. Θυμάμαι δηλαδή την πρώτη φορά που το θυμάμαι, ας πούμε, ήμουν τριών ετών. Και το είναι στη μνήμη μου καταγεγραμμένο, ας πούμε, ότι από τότε. Αλλά με κλειστά μάτια γιατί ντρεπόμουν. Γι' αυτό και τραγουδά ακόμα με κλειστά μάτια. Είχα διαβάσει σε μία συνέντευξή σου ότι ο μπαμπάς πριν γεννηθεί είχε ένα όραμα την Παναγία. Ο παππούς μου είχε ένα όραμα μιας φιγούρας, μιας παρουσίας στο υπνοδωμάτιό του που δεν μπόρεσε ποτέ να μου το εξηγήσει και μου λέει ότι Παναγιώτη, γιατί εκείνος με λέει Παναγιώτη και μόνο μέση. Είμαι στο κρεβάτι, ας πούμε, και διαβάζω το μεσημέρι όπως κάθε ημέρα και κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι υπάρχει μια παρουσία και νόμιζα ότι ήταν η γιαγιά, ας πούμε. Αφού δεν μου μιλάει, κατεβάζω την εφημερίδα και την βλέπω, γυρνάω να τη δω δηλαδή, και είναι μια άγνωστη γυναίκα. Και μου λέει: Γιώργο, η κόρη σου είναι έγκυος, πριν προλάβω να πω τίποτα. Με πιάνει, μου λέει, εξαπίνης, η κόρη σου είναι έγκυος, το παιδί είναι αγόρι, θα το βαπτίσεις εσύ και θα το ονομάσεις Παναγιώτη. Τώρα αυτό δεν είναι όραμα, συγγνώμη. Όραμα ήταν. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Όραμα ήταν. Ποιο ήταν το όραμα όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε. Νότι μου, θέλω να μου πεις για κάποια δήλωση που έχεις κάνει για το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια και παρεξηγήθηκε από κάποιους. Μονίμως παρεξηγούμενος είμαι εγώ, διότι μεταφράζονται αυτά που λέω και διαστρεβλώνονται, γιατί μεταφράζονται λανθασμένα. Και το άκουσα μάλιστα, ο Βασιλάκης στην εκπομπή σου είχε πει ότι εγώ είπα ότι η γυναίκα πρέπει να είναι υποτακτική του ανδρός. Δηλαδή, ανόητο. Έτσι, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πει κάτι τέτοιο, διότι η γυναίκα είναι η μάνα μου. Πώς μπορεί η μάνα μου να είναι υποτακτική? Δισκογραφικά ξέρω ότι μάθουμε καινούργια πράγματα. Μπαίνει στο στούντιο. Φεύγοντας από εδώ, πάω για το στούντιο. Τραγούδια που έχουν γράψει διάφοροι άνθρωποι, παλαιότεροι συνεργάτες και νέοι. Και στην Ιερά Οδό που εμφανιζόμαστε από τις 2 του μηνός του Νοεμβρίου. Την ημέρα των γενεθλίων σου. Ναι.
Πού ήμασταν εκεί και σου. Έχω μαζί μου μια ομάδα από ανθρώπους όπως είναι η Φανή Δρακοπούλου, το συγκρότημα Μαμασίτα με την Πινελόπη, έτσι μπροστάρισα και τον Γιώργο. Καλώς ήρθατε ακόμα μια φορά στο βράδυ. Τέρμα τα αστεία.